Γεια σας guys, Ρίγας εδώ για το Αγλίωρας TV, άλλο ένα βίντεο μαζί με την αδερφή μου την Κλεοπάτρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τη ζητήσατε, την ξανάφερα, γιατί είμαστε καλό ντου γενικότερα, έχουμε και κοντινές γεύσεις, οπότε ταιριάζουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε διαλέξει να πάμε κλασικό ιταλικό, έχουμε επιλέξει ένα μαγαζί από την Νέα Σμύρνη του Λαστρέγκα, πιο κλασικά ιταλικά. Η απόφασή μας και επιλογή μας σήμερα έχει έρθει από το poll που κάναμε στο Instagram και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα follows και τα votings, γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ να παραμένουμε και εμείς ενεργοί και να κάνουμε καλύτερες επιλογές για το κανάλι. Έχουμε κάνει παραγγελία η οποία λέει εκτιμόμενο χρόνο 40 λεπτά από τη Volt σήμερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γράφουμε, είμαστε στα 13 λεπτά εκτιμόμενο χρόνο παράδοσης. Μπορείτε να δείτε και εσείς εδώ πέρα. Αναμένουμε και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με κλασικό ιταλικό. Peace. Λοιπόν, guys, είμαστε back. Εδώ. Κοκακολίτσα of the gods. Λοιπόν, τι έχεις εκεί, Κλεοπάτρα? Εδώ έχω την πίτσα και μου έρχεται και η μυρωδιά. Πίτσα, ε. Ναι. Πίτσα, μακαρόνια. Εδώ. Χάρτο πετσετούλες βλέπω. Καλή φάση. Μας έχουν φέρει εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένα ψωμάκι. Α, οκ. Okay. Όχι packaging of the gods, αυτό. Εντάξει, αλλά... Εντάξει. Αυτό θα μας χρειαστεί μετά. Και εννοείται, τριμμένο τυράκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε πάρει μία πίτσα, έχουμε πάρει μακαρόνια και έχουμε πάρει και sides, τα οποία είναι τύρο κροκέτες. Με παρμεζάνο έγραφε. Με παρμεζάνο. Έχει με παρμεζάνο. Διαφορά. Για να ανοίξουμε εδώ να δούμε τι καλούδια έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πω, carbonara of the gods. Πω. Λοιπόν, και η πίτσα. Oh. Guys, φαίνονται απίστευτα. Φαίνεται όνειρο, ναι. Φαίνονται απίστευτα, ναι. Oh. Πάμε να φάμε, γιατί η Κλεοπάτρα η πείνα έχει φτάσει πολύ. Ναι, στο απροχώρητο έχει φτάσει μετά από τόσες ώρες. Λοιπόν, είμαστε πίσω. Πάμε λίγο αναδιοργάνωση εδώ πέρα, γιατί ο χώρος είναι λίγο περίεργος. Ναι. Κλεοπάτρα, μοίρασε τα πιατάκια. Ωραία. Μοίρασε τα πιατάκια, φέρε την πίτσα. Επίσης τα μακαρόνια έγραφαν ότι είναι φρέσκα και νομίζω ότι είναι από το χρώμα. Ναι, ναι, είναι σίγουρα φρέσκα τα ζυμάτια. Ναι. Να κάνουμε μία, δώσουμε ένα πυρουνάκι, να κάνουμε guys μία, η μερίδα είναι βαριά, είναι πολύ μακαρόνι και είναι φρέσκο ζυμαρικό, παιδιά, που σημαίνει ότι έχει ποσότητα τώρα εδώ, δεν είναι. Άχαστο guys, άχαστο. Mm-hmm. Αχνίζει. Ναι, αχνίζει. Πραγματικά. Βέβαια, εντάξει. Το packaging για την μακαρονάδα θα μπορούσε να ήταν λίγο διαφορετικό. Εντάξει, έχει φύλλο αλουμινίου μέσα. Okay, εγώ δεν θέλω άλλη μακαρονάδα. Είσαι σίγουρη? Ναι, ναι. Okay. Αν και η καρμπονάρα μου, η καρμπονάρα για μένα είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, επίσης επειδή είμαστε του τυριού εμείς, γενικά θα μπορούσαμε να έχουμε έξτρα τυράκι. Δηλαδή το ένα το κάναμε και τρία εμείς εύκολα. Άνετα. Πάρε τυράκι μου, εσύ πλέον. Εγώ θα βάλω μετά να δοκιμάσω, θέλω να δοκιμάσω, να δοκιμάσω λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις τύρο κροκέτες μας. Τύρο κροκέτες εδώ, οι οποίες μπορούν να πάνε εδώ στην άκρη. Και νομίζω ότι εδώ στο κέντρο, αν κάνουμε το άνοιγμα που πρέπει, μπορείς να μου βάλεις και εμένα αν θέλεις. Όλο να μου βάλεις τυράκι. Ναι, ναι, όλο. Απλά το... Δεν κάνουμε τσιγκουνιές στο τυρί. Στο τυρί, guys, δεν κάνουμε τσιγκουνιές ποτέ. Ποτέ. Δεν τρώμε μακαρόνια με τυρί, τρώμε τυρί με μακαρόνια. Αυτό. Ναι. Αλλιώς δεν είναι μακαρονάδα. Κάτι έχει πάει λάθος. Θα κάνω ζημιά. Παλεύω εδώ με το θηρίο από την πέπετε. Mm-hmm. Καλά, σκόπω και λίγο πολύ εργά, αλλά δεν πειράζει. Δεν μου αρέσει. Πέτα λίγο και αυτό από εκεί. Να έχουμε εδώ πιτσούλα. Α, επίσης η πίτσα από ό,τι βλέπω είναι ναι. Κλασική λοιπόν, ιταλική. Ένα recap στο τι έχουμε κάνει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πάει σε κλασική ιταλική, γιατί είχε επιλογές κι άλλες με περίεργα πράγματα. Δηλαδή, το μοναδικό που έχουμε ακουμπήσει σε αυτήν την πίτσα είναι: έχει τη σάλτσα ντομάτα στη μοτζαρέλα της και κλασική ιταλική ζύμη και έχουμε βάλει έξτρα μπέικον. Τίποτα άλλο για τη γεύση. Εδώ, κλασική. Καρμπονάρα δεν βγάλαμε τίποτα. Δεν βγάλαμε τίποτα, όπως είναι με τα μανιτάρια της κτλ. Και τυροκροκετούλα, sides που είναι χωριάτικο τύπου, το οποίο μπορούμε να το δείξουμε κιόλα εδώ και εδώ. Με σουσάμι γύρω-γύρω κτλ. Θες να πάμε ένα τεστ. Εγώ θα φάω ναι, πρώτα από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κοκακολίτσα στο site μας επίσης και η αδερφή μου έχει κρασάκι εγώ για εκείνη. Εγώ θα πιω λίγο κρασί, ναι. Ναι. Πάμε ένα τσούβρισμα πρώτα. Να βάλεις. Ναι.
Τι τσούγκρισμα, τσούγκρισμα, τσούγκρισμα. Τσίξ. Απίστευτο τραγανό απ' έξω. Μέσα το τυρί πολύ αλμυρό. Ναι. Ωραία αλμυρό. Ξέρεις ότι θα ήταν ωραίο, ε. Βέβαια σε πολλούς δεν θα αρέσει. Θα το πω. Να τη λείπει. Δεν μας έχουν φέρει τη σως. Ποια σως? Ξεχάσαν τη σως. Υπήρχε σως Jack Daniel's δίπλα, δεν έλεγε. Α, νομίζω ναι. Ναι, ναι. Παιδιά, αυτό έχει σως Jack Daniel's κανονικά, αλλά η σάλτσα ντομάτας που δοκίμασα την προηγούμενη φορά από το barbecue, πιστεύω θα ήταν τέλεια εδώ. Εμένα εγώ δεν ήθελα κάτι σε γλυκό. Γλυκό? Τύπου, πώς είναι το τυρί το ψημένο με μέλι και σουσάμι. Κάτι σε okay. Μέλι από πάνω. Εγώ. Έξι έρχονται αυτά, γύρω στα 5,5 ευρώ έχουν. Είναι ακριβά. Αλλά οκ. Okay. Θα δούμε τη σούμα μετά. Προς το παρόν είμαι τέρμα ευχαριστημένος. Όχι, πολύ λίγο τυρί όμως μέσα. Είναι όλο τυρί. Καταλαβαίνεις τυρί, δεν καταλαβαίνει εσύ σαν ίσα. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο είναι αυτό, guys. Εγώ θα μου βάλω λίγο κακόλα γιατί αρχίσαμε ήδη τα αλμυρά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, έχετε εδώ ωραίο χρώμα. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, να λιώνουν τα τυριά και να βγαίνουν τα λαδάκια να... από πάνω και αυτά. Ναι, 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 ναι. Επίσης, για όσους δεν τρώνε τα μανιτάρια, εγώ δεν τα τρώω. Μ' αρέσουν σαν γεύση. Είσαι εσύ περίεργη, είσαι τον Παύλο, ναι. Αλλά δεν τα τρώω. Ωστόσο, από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ λεπτά. Είναι λεπτοκομμένα, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει, δεν τα τρώω στο και θέμα. Και μυρίζει, μυρίζει ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τα τρώω στο θέμα υφή, okay. Δεν μου αρέσουν υφή του. Όχι σαν γεύση. Καλά, τώρα αν θέλαμε να παίξουμε γκουρμέ εδώ και τα λοιπά, πρέπει να έχουμε κουτάλι δίπλα να τη μακαρόνι τώρα και τέτοια. Εντάξει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα το βγάλω γιατί είναι πολύ λεπτά, οπότε δεν με ενοχλούν. Τα μακαρόνια τα βλέπω ότι είναι λιπαρά όσο πρέπει γιατί είναι φρέσκα ζυμαρικά, οπότε έχουν κρατήσει. Μου αρέσει που είσαι τρώσει και τόσο μεγάλη μπουκιά. Μέχρι να φάω εδώ τα μακαρόνια θα έχουμε ξημερώσει. Τι μας πέρασε εδώ, κρέστ. Μόνο κρέστ παίρνει τέτοιο πιτόγυρο και τρώει τόση μπουκίτσα. Πρέπει να τρώσω εδώ πέρα, πεινάμε. Ωραία λάπια. Πολύ ωραία γεύση. Το μανιτάρι ενώ εγώ σκέτο ας πούμε δεν το τρώω στην καρμπονάρα και στην πίτσα το τρώω. Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μπέικον πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, η κανόνια καρμπονάρα δεν γίνεται με μπέικον. Αλλά εντάξει. Ούτε με κρέμα γάλακτος. Κανονικά έχει και αυγό η παραδοσιακή από πάνω. Ναι. Επίσης έχει σκόρδο. Ναι. Τώρα έχει σκόρδο μέσα. Δεν με ενοχλεί. Όχι, είναι πολύ μικρή ποσότητα σκόρδου, η οποία δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Πρέπει να δάγκωσα και λίγο εγώ στην πρώτη μπουκιά. Εμένα η πρώτη μου είχε αρκετά. Αλλά δεν με ενοχλεί. Γιατί πρέπει να έχει μαζί με το μανιταράκι αυτό εδώ. Μπορεί. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί, μου αρέσει. Ούτε εμένα με ενοχλεί. Πεινάω πάρα πολύ, guys. Εντάξει, κάτι μεγάλα κομμάτια που βλέπω. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα με τη μακαρονάδα γιατί αν κρυώσει δεν θα τρώγει. Τον η πιτσούλα και λίγο να πέσει. Ναι. Θα είναι οκ. Okay. Τα μακαρόνια θα κρυώσουν. Μακαρόνια από γεύση, γκάι, ζάχαστο. Προσωπικά εγώ το λατρεύω. Εντάξει, πολλές θερμίδες, έτσι. Βέβαια για μένα τα μακαρόνια είναι πολύ βρασμένα. Πολύ βρασμένα. Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι η σάλτσα που είναι πολύ και έχουν παπαριάσει από τη συσκευασία. Μπορεί. Δηλαδή, αν τα έτρωγες εκεί και βγαίνουν κατευθείαν, πιστεύω ότι θα ήταν πένα. Όντως έχουν πάρει λίγο παραπάνω όγκο τα μακαρόνια που είναι σαν να έχουν πάρει παραπάνω βράση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι η συσκευασία με το φύλλο αλουμινίου που γίνεται σε πολύ ζεστό με υδρατό. Τα μακαρόνια το θέλω ζωντανά. Να καταλαβαίνεις μακαρόνια. Διαφωνώ όμως γιατί έχουν δάγκωμα. Δεν, ίσως είναι από το τέτοιο, μπορεί. Διαφωνώ γιατί έχουν δάγκωμα. Δηλαδή, αν δαγκώσεις καλά να δεις, νιώθεις ότι δαγκώνει το μακαρόνι, δεν είναι λάσπη. Για το challenge που μου βάλαν τα παιδιά, σου είπα. Μου έχουν βάλει δύο challenges. Το ένα είναι, guys, να φάω μια ολόκληρη τούρτα σοκολάτας. Και το δεύτερο είναι κόντρα το βουνό. Μας έχει σετάρει η Σέντρα. Σέντρα το βουνό. Κόντρα. Πείτε τα σουβλάκια, πείτε τα καλαμάκια. Αυτά τέλος πάντων πάνω στο καλάμι ή το σουβλί. Πείτε το όπως θέλετε. Χωρίς κασέρια ή χωρίς αληθές από τα ρεν. Ναι. Τα το σουβλάκια. Το καλαμάκι ναι. Είναι αυτό που πίνουμε το καφέ. Σουβλάκια σκέτα. Αυτό. Okay. Πόσα. Θα γίνει αυτό το challenge, να ξέρετε. Εντάξει, πιστεύω ότι μια σαραντάρα τα έχω. Νηστικός, δηλαδή αν είμαι νηστικός για μεσημεριανό, να πάρω μια Coca-Cola δίπλα ή μια μπύρα
Και μόνο σουβλάκια χοιρινά ή κοτόπουλα τα έχω 40 εύκολα. Τα κοτόπουλα όχι. Τα χοιρινά ναι. Τα έχω εύκολα και τα κοτόπουλα. Ξέρεις, το κοτόπουλο είναι πολύ στεγνό. Είναι πιο ωραίο σε γεύση, αλλά είναι ανάλογα πού θα το πάρεις. Τώρα για την τούρτα δεν ξέρω. Εγώ αυτό με την τούρτα δεν θα το έκανα ποτέ. Σουβλάκι κοτόπουλα από καλαμόγυρο. Να ξέρεις. Που το κάναμε ήδη review, guys. Ναι. Εύκολα, εύκολα. Το κάνα το review και μετά από κάτι μέρα το μεταξύ εγώ ξανάφαγα. Εντάξει, έτσι πρέπει. Τι, άμα σ' αρέσει το μαγαζί. Εγώ τρώω πολύ από εκεί γιατί εντάξει, εσύ το ξέρεις ότι εκεί που δουλεύω είναι απέναντι. Ναι. Οπότε έτρωγα συνέχεια. Αλλά την τούρτα, σοκολάτα, όχι. Guys, εξαιρετικό. Δηλαδή αυτή τώρα που, φάγαμε από μισή είναι τόσο βαρύ που είναι σίγουρα μια μερίδα. Ναι. Δηλαδή τρώνε δύο άνθρωποι σίγουρα. Ναι. Θα κάνουμε και τη σούμα στο τέλος και θα τα βρούμε όλα. Τα διατροφικά είναι η μοναδική μου μέρα που κλέβω με cheat meals, οπότε πρέπει να τα διατηρήσουμε όντως. Εμένα μου μυρίζει, κλεοπάτα τώρα αυτή τη στιγμή το ζυμαράκι από την πίτσα. Μου μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έτσι τέτοιο. Το κλασικό τραπεζάκι που έπαιρνε η αδερφή μου, παιδιά, και έπαιζε, το έκανε τραπέζι για κούκλες. Τώρα κανείς δεν ξέρει. Γιατί δεν συμβόλευε. Εντάξει, κοριτσίστικο μυαλό. Αυτό εντάξει δεν είναι. Πάρα πολύ. Χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε. Ναι, okay. Ωραία εφεύρεση, γιατί καταρχάς τρώγαμε συνέχεια πίτσες. Τότε. Φαίνεται άλλωστε. Έχουμε μια τάση. Μια τάση την έχουμε. Όχι, τότε ήμουν πολύ αδυνατή εγώ. Πάλι καλά. Αλλά ήταν μια πολύ καλή λύση γιατί να αγόραζα συνέχεια τα τέτοια της Barbie, εγώ τα έχανε. Ήμουνα, πόσο ήμουνα, 5-6 χρονών. Ήμουνα πολύ μικρή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για πίτσα από την κότσου. Ναι, μακαρονιά εγώ δεν μπορώ άλλα. Εντάξει, δεν άφησε, με πήρε μια άφησες, καλά είναι. Εντάξει. Για πάμε. Λοιπόν, εγώ έχω, έχω στα μπάρ ένα κομμάτι ωραίο. Α, παίζεις έτσι μπαλά, οκ. Okay. Ε, ναι. Παίξε. Ναι, σε βοηθήσω. Πάμε. Πάμε με τράβα. Μάλιστα. Πολύ ντομάτα έχει το κομμάτι. Μην δαγκώσεις, περίμενε. Να τιμήσουμε. Την επεξεργάζομαι. Να τιμήσουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα. Λεπτή. Για να δούμε εδώ. Μεταλλική ξεκάθαρα, ναι. Εδώ. Για πάμε. Πάμε. Να μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξεχωρίζει το τυρί, ξεχωρίζει τα πάντα χωρίς να είναι τελείως σπίτι. Για πάμε λίγο συνέχεια. Και αυτή σκορδάκι νομίζω, ε. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος. Όχι. Είναι το καπνιστό μπέικον. Μάλλον. Που του δίνει. Η σάλτσα ωραία, χωρίς να δίνει ντοματίλα. Περιμένω να φάω αυτό το κομμάτι για να πω για τη σάλτσα. Δεν γιατί πρόκειται. Δεν ξέρω, όσοι το θυμούνται από το από πριν, το τυπώ, δεν βρω ντομάτες και τέτοια. Οπότε περιμένω να φάω αυτό το κομμάτι για να δω πώς θα μου έρθει στη γεύση. Γεια σας, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τραγανώ απ' έξω το ζυμάρι της, μαλακό μέσα. Έχει γίνει το τυράκι ένα, τα λαδάκια του που βγάζει, τα ελαιά του που βγάζει το τυρί με τη ζύμη. Εγώ προσωπικά είμαι και λίγο περίεργος με την πίτσα, φανταστείτε ότι η αγαπημένη μου είναι πλέον η Μαργαρίτα από την Pizza Fan. Έχει την αλμυρότητα και τα τυριά που θέλω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι που φάγαμε την ντομάτα. Εντάξει, ήταν αρκετή ντομάτα για μένα. Οκ. Okay. Αλλά δεν σου βγάζε αυτό το. Όχι, ήταν normal. Ολόκληρα κομμάτια μπέικον, πολύ λεπτές φέτες, πολύ τραγανές. Και από κάτω φερασμένες. Ναι, ναι. Βλέπουμε εδώ ότι έχει γίνει ένα το γυρί με το. Σαν παντόφλα, έτσι. Ναι, πώς λέγονται αυτές που φοράω. Flip flops, τι. Ναι, τη μάρκα. Μιτσούκο, ξέρω. Βάση νόμου, guys, εδώ, αν δεν γεμίσεις λάδι με την πίτσα, δεν είναι. Όχι, δεν το είχα δει. Ναι, βάση νόμου. Μην σκουπίζετε, θα μας λένε ότι σκουπιζόμαστε συνέχεια εδώ. Τι να κάνουμε. Πάει τρώμε. Εγώ αυτή την πίτσα γκάις δεν τρώγα μόνο 10 κομμάτια, εύκολα. Όχι. Όχι τώρα, μετά τη μακαρονάδα σχέτη μόνη της. Ναι. Μόνη της ναι, μετά τη μακαρονάδα ήταν πολύ φουσκωτή η μακαρονάδα νομίζω. Mm-hmm. Σε βλέπω, εσύ είναι εκεί που παραμονεύεις και κοιτάς για το αν καθάρισα τα χέρια μου ή όχι. Σε βλέπω. Αλλά είμαι προετοιμασμένος, για κοιτά. Τα έχεις καθαρίσει.
άχαστο. Και είμαι και... πάντα δύο βήματα μπροστά. Σαν το κάμπι της Βασίλισσας, έτσι. Ναι, ναι. Εξαιρετικό το τελείωμα της πίτσας με την τραγανότητά του. Ναι. Αυτό που βλέπεις πολύ κόσμο και παρατάει το τελείωμα της πίτσας, δεν παίζει εδώ, παιδιά. Είναι άχαστο το ζουμάρι αυτό. Είναι το πιο ωραίο. Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε, γιατί ήταν χοντροκομμένα τα ζυμάρια. Ενώ αυτό εδώ... Ξέρεις ότι εγώ γενικά είμαι του ψωμιού και μάλλον και τα ζυμάρια, όπως τα λέμε και στην Κέρκυρα, είναι όλα ζυμάρια. Όλα είναι ζυμάρια. Η πίτα, η πίτσα, η ζύμη για τις κρέπες, είναι όλα ζυμάρια. Στην Κέρκυρα. Δηλαδή λένε ζύμη γύρω. Ή, άμα θες μια πίτα σκέτη, ναι. Ένα ζυμάρι. Θα πεις, ένα ζυμάρι. Okay. Ναι. Δηλαδή, μα πεις πίτα, δεν το καταλάβουν. Θα σε ρωτήσουν. Θα σε ρωτήσουν. Ναι. Όχι, θα νομίζουν ναι. πίτα γύρω. Θα του πει ένα ζυμάρι. Κάποιον είδα στο κανάλι του μεταξύ, έφαγε πίτσα. Κάποιον είδα, δεν θυμάμαι ποιον. Και την αφήνω να έκανε... Όχι, όχι, έκανε το κλασικό κόλπο. Τι, σάντουιτς. Σάντουιτς. Κόλπο πατέρα. Ναι, ναι, εννοείται. Δύο-δύο. Αυτό είναι σαν το σήμα τη καρδιά μα. Βλέπετε εδώ. Εγώ θα φάω άλλο ένα. Εσύ φάει ζωδέ, ό,τι αφήσει δεν πρόκειται να μείνει. Εγώ γκάιζε παπεινάω, cheat meal, όλα καλά, πάμε W. Εγώ θα φάω άλλο ένα και νομίζω είμαι μέχρι εκεί μετά. Δεν νομίζω ότι αντέχω άλλο. Εγώ θα δείξει μετά από αυτά τα δύο. Όχι, θα φάω αυτό εδώ, το πολύ λεπτό που βλέπω και μου αρέσει. Εξαιρετική σάλτσα ντομάτας. Να τον πω η Κέρκυρα, θα σου στέλνω τα φαγητά μου φωτογραφία, να κάνεις review, θα σου λέω τι μου άρεσε και τι όχι. Ναι, πολύ έξω. Γιατί όχι. Θέλω να τα τρώω, ρε. Τώρα δεν ξέρω να μας βλέπουν κάτι την Κέρκυρα, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά η Κέρκυρα δεν έχει ωραίους γύρους. Δυστυχώς. Έχουμε στην ομάδα τους Ροδίτες, οι οποίοι λένε ότι είναι καλά τα κρέατά τους και καλές τους πίτες εκεί. Δεν ξέρω. Οι Ροδίτες είναι από τη Ρόδο. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ήταν ισχυρά τη φάση. Και δηλαδή, στην Κέρκυρα δεν είναι ότι έχουν άσχημα κρέατα, απλά κάνουν την πίτα, την τύπου παλιακή πίτα, με το πολύ λάδι, όλο αυτό, και είναι πολύ φουσκωτικό, δεν μπορείς να το τρως κάθε μέρα. Ναι. Βέβαια, υπάρχει ένα μαγαζί στην πόλη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, όσοι είναι από την Κέρκυρα και αν μας δεν βλέπουν θα το ξέρουνε. Αυτός έχει μόνο καλαμάκια. Έχουμε φάνες από την Κέρκυρα. Μου έχουν έρθει τα μηνυματάκια στα DM. Βλέπω εκεί τα πόλη, απαντάτε. Βλέπω τι κάνετε. Έτσι, μπράβο. Σας έχω στο νου μου, βλέπετε. Χωρίς καν να πω τίποτα, μπήκατε. Να στηρίζουμε και Κέρκυρα και η Κέρκυρα εμάς. Υπάρχει ένα μαγαζί στην πόλη, μέσα στην πόλη, που κάνει μόνο καλαμάκια. Καλαμάκια, σαλατούλες, τέτοια πράγματα. Δεν κάνει γύρω. Σουβλάκια, ναι, πάμε. Ναι, σουβλάκια, σωστά. Και είναι δύο μαγαζιά απέναντι. Το έχει ο ίδιος και είναι δύο μικρά απέναντι. Okay. Απέναντι. Φοβερό. Αλλά πίτσες από την Κέρκυρα, υπέροχες, τους βλέπεις να ανοίγουν εκείνη την ώρα. Okay. Και υπάρχει ένα σύγχρονο μαγαζί που εγώ το αγαπώ. Λοιπόν, guys, είμαστε back. Τελειώσαμε το φαγητό εδώ, μαζέψαμε τα πάντα γιατί έχουμε σκάσει τώρα, δεν γίνονταν άλλο. Τι σας έχω εγώ εδώ, το πεσκέσι. Το πεσκέσι. Λοιπόν, το συνολάκι μας εδώ πέρα μαζί με το... Εδώ λογικά έχει χρεώσει και το tip. Όχι, ήταν χωρίς. Okay, okay. Λοιπόν, 23,5 Coca-Cola Zero τα 500 ml. Έχουμε σπαγκέτι καρμπονάρα, μία μερίδα στα 8,90, η οποία ήταν δύο μερίδες στην ουσία. Ναι. Πολύ βαρύ το μακαρόνι, δηλαδή με αυτήν και μία σαλάτα στη μέση τρώτε δύο άτομα σίγουρα. Άνετα. Σίγουρα, ούτε καν και άλλο ορεκτικό. Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Μια χαρά, ναι. Τα Parmesan Tots, όπως τα λέει, που είναι τα... πώς τα είπαμε? Τυροκροκέτες αν τις λέγαμε, ναι, τυροκροκέτες θεωρούνται. Απλά παρμεζάνα. Με παρμεζάνα, πάρα πολύ ωραία, γευστικότατα. Ναι. Και αυτά βαριά, δηλαδή και αυτό δίπλα συνοδευτικό είναι αρκετό. Λοιπόν, τα οποία είχαν 5,30, εντάξει, 6 κομμάτια 5,30, παρμεζάνα. Όχι. Δεν ήταν πολύ. Όχι, ήταν καλή ποσότητα, ήταν μεγάλο το μέγεθος. Λοιπόν, και μετά πάμε στη μαργαρίτα, η οποία είχε κανονικά 6,90 χωρίς το μπέικον, 6,80-6,90 και 7,5 με συν καπνιστό μπέικον. Εγώ θεωρώ στα 23,5 για δύο άτομα, από 11-12 ευρώ καθένας δηλαδή, να κάνουν ένα πλήρες γεύμα. Γιατί και την Coca-Cola την μοιράζεσαι. Πλήρες κάναμε τώρα. Τόσο ναι, που ήταν, ναι. Θεωρώ ότι είναι ελαφρώς τσιμπισμένα. Τσιμπημένα. Ελαφρώς τσιμπημένα.
Μια νορμάλ τιμή για ένα άτομο, το 10 ευρώ. Ναι, για να φας από εστιατόριο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε πάει σε comfort κατηγορία, δεν έχουμε πάει σε πίτα γύρω, μία πίτσα. Ναι, για να φας από εστιατόριο μαζί με ορεκτικό, μακαρόνια και πίτσα, το 10 ευρώ είναι μια χαρά. Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλά. Δηλαδή, μπορούσες να βάλεις άλλα 2-3 ευρώ και να μην πάρεις τα parmesan tots και να πάρεις μια σαλάτα. Να πάρεις κάτι άλλο. Ναι, απλά εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Εσύ θα την έτρωγες τη σαλάτα, εγώ δεν θα την έτρωγα. Ναι, γι' αυτό και δεν διαλέξαμε τη σαλάτα, γιατί είμαστε και λίγο περίεργες στις επιλογές μας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ βαθμολογώ το φαγητό σε γεύση. Σε γεύση με 9, μέχρι να δοκιμάσουμε κάτι να μας εκπλήξει, να πούμε 10, ναι. Wow, δεν το αλλάζω με τίποτα. Λοιπόν, και την τιμή του θα τη βάλω και αυτήν στο 9. Γιατί μιλάμε για κατηγορία εστιατορική, δεν μιλάμε για κατηγορία fast food απλά. Εγώ θα βάλω 8. 8 στην τιμή. 8 στο σύνολο. Και για τιμή και για γεύση για όλα. Okay. Με χάλασε λίγο... Στην καρμπονάρα ήταν πολύ βαριά. Οκ. Okay. Δηλαδή, ίσως αν δεν ήταν με σπαγκέτι. Και ήταν, ας πούμε, πένες. Με πένες, ήταν λίγο καλύτερη. Να έχει χυλώσει λίγο, να έχει γίνει διαφορετικά, ναι. Η πίτσα ήταν πάρα πολύ καλή. Τα πάρουμε έναν τότσο, οκ. Okay. Ωραία, δεν τα ξαναπέρνα. Οκ. Okay. Αλλά, οκ. Okay. Για μια λύση εναλλακτική, για να μην φας σουβλάκι, το 10 ευρώ ήταν μια χαρά. Ναι, και εντάξει, θα μπορούσε να πας με 2 πίτες με 5 ευρώ καθένα και με 10 ευρώ σου ναι, να φάτε. Αλλά μιλάμε κατηγορία στο ευρώ. Δεν ήταν πάλι η πίτα. Ναι. Λοιπόν, guys, αυτά είναι τα σημερινά. Εγώ προσωπικά το ευχαριστήθηκα πολύ. Πεινούσαμε πολύ, είμαι τώρα full. Ήμασταν όλη μέρα και στον δρόμο. Ήμασταν και όλη μέρα στον δρόμο με θέματα που είχαμε κτλ. Τελείωσε και αυτό το βίντεο. Συνεχίζουμε να σας περιμένουμε Facebook, Instagram, YouTube. Ωραία. Και στο δικό μου κανάλι στο Instagram. Να συνεχίσουμε τα polls, να βρούμε και άλλα μαγαζάκια και άλλες κουζίνες, να πειραματιστούμε και να δοκιμάσουμε πράγματα. Και κάθε φορά να διαλέγετε αυτά που θέλω εγώ, όπως τώρα. Γιατί ήταν και δεν ξέρω, δεν είναι rigged αυτό. Ήταν τώρα. Δικιά μου επιλογή τώρα. Δεν είναι rigged, Μην λέμε τώρα μπουρδες, δεν ήταν, ήταν τυχαίο. Απλά έτυχε ναι και έτυχε ναι, ναι. Η κουζίνα που μου άρεσε. Εγώ απλά να σας προειδεάσω ότι θέλω να φάω τα Ιλανδέζικο στα κοντά, να δοκιμάσω λίγο καυτερές θερούγες, να δοκιμάσω τέτοια εγώ πράγματα. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ. Ωραία. Δεν έχω φάει ποτέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονιστήκατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace. Thank you.